Λοιπόν, εδώ είναι οι οικονομολόγοι. Πριν καλέσω τον κύριο Χριστόπουλο, και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή. Όταν το λέει ο καθηγητής φορολογίας Χριστόπουλος, αυτό ισχύει. Καταρχήν, μπορείτε να εξηγήσετε στον κόσμο τι είναι το μέρισμα για να καταλάβει. Τι είναι το μέρισμα? Και ποιους αφορά επίσης? Απλό λόγο. Και ποιους αφορά το δώρο της επιχείρησης στο συμμετέχοντας, Γιώργο, στην επιχείρηση? Όταν το γάλα της Αγελάδας το παίρνουμε και το φορολογούμε, αφού βγάλουμε το φόρο, δίνουμε και επιπλέον το υπόλοιπο στους μετόχους. Εκεί λοιπόν οι μέτοχοι πληρώνουν και ένα φόρο που λέγεται φόρο μερισμάτων. Δηλαδή, έχω ένα κέρδος 100 επιχείρηση, ευρώ. Μια επιχείρηση. Πού βγάλε 100 Έστω ευρώ. Έστω ότι εσείς και ο κύριος Γκρίγκας βγάλατε 100 χιλιάρικα. Ρωτάει τι είναι το εισόδημα του μερισματού. Άρα λοιπόν θα πληρώσουμε πρώτα στο δημόσιο 22%. Ναι. Και ύστερα. Άρα από τις 100.000 θα μείνουν 78. Μάλιστα. Και πάνω στις 78 θα πληρώσουμε, αν το μοιράσουμε αυτό το 78.000, και 5%. Και τα άλλα θα τα μοιραστείτε. Και τα άλλα θα μοιραστούμε. Έλα τα πάνω. Και να πούμε ότι το 5% βοηθάει, συντελεί στην προστασία των λεγόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βέβαια, και το 5% είναι ένα φόρο. Θα το δούμε τώρα μέσα. Ακριβώς αυτό που είπε η κυρία Ρακέλη. Ακούστε να δείτε τώρα το κράτος που βάζει χέρι. Ξενυχτούσατε, ανοίγατε το πρωί το μαγαζί. Ερχότανε το ΣΔΟΕ, ερχότανε η ΑΔΕ, ερχότανε ο Δήμος, ερχότανε ο ΕΦΚΑ, ερχότανε ο παπάς με το ευχέλιο. Και συγγνώμη, το έκανε και τσάμπα το ευχέλιο. Λοιπόν, και πληρώνατε. Και κάθε μήνα είχατε την αγωνία. Και να πληρώσετε και τους μισθούς των εργαζομένων. Και ερχότανε και η ΔΕΗ. Και ερχότανε και η ΔΑΠ. Ερχότανε όλος ο κόσμος. Γιατί από μία επιχείρηση παίρνει το κράτος τα πάντα. Θα δείτε τώρα ο καθηγητής τι μας είπε. Και καταγράφω αυτή σας την αγωνία. Από ένα μικρό μαγαζί, και μιλάμε για 200 έως 250.000 επιχειρήσεις. Το πρωί, την ώρα που βάζει το κλειδί ο επαγγελματίας για να ανοίξει το φούρνο, το γαλακτοπολείο, το παπουτσάδικο ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να έχει κατά νου ότι πρέπει να πληρώσει τον ΕΦΚΑ, το μισθό, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, το Δήμο, το πεζοδρόμιο, τον ουρανό, τα πάντα. Τι κάνει στο τέλος του χρόνου? Στο τέλος του χρόνου βγαίνει ένα ποσό. Με αγώνα και με μόχθο. Με αίμα και φαρμάκι. Αυτό το ποσό λοιπόν έχει μία φορολογία. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με. Πολύ, γιατί εγώ φτάσω μέχρι εδώ. Γιατί αυτό αφορά χιλιάδες ανθρώπους. Μικρούς, μεσαίους, οι μεγάλοι δεν έχουν ανάγκη. Έχουν δυνατά φτερά και πετάνε αλλού. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που βασανίστηκε και έβγαλε ένα ποσό, 100 χιλιάρικα, πλήρωσε 22% φόρο, σωστό? 22% φόρο. Μπράβο. Το υπόλοιπο το δήλωσε στο κράτος. Και του είπε το κράτος, σου βάζω 5% στο φορολογό, και του μένει ένα ποσό το οποίο, με το οποίο θα χειριστεί την επόμενη χρονιά. Ή να πάρει συρμαγιά, όπως λέμε, να πάρει εξοπλισμό, ή να πάρει έναν ακόμη υπάλληλο, να ή να έχει 5 λεφτά στην άκρη για να μην μείνει από ΕΦΚΑ και φορεία. Και έρχεται λοιπόν το κράτος και του λέει: Είμαι ο μάγκας και θα στα πάρω. Γιατί γουστάρω, γιατί μ' αρέσει, γιατί το έχει ο άλλος στο πρόγραμμά του. Εκεί την πατήσανε. Γιατί αφορά 250.000 επιχειρήσεις. Δείτε τώρα. Το 12 ήταν 25%. Οι μέτοχοι πόσοι? 12.500. Πόσα μάζεψε το κράτος? 14. Το ποσό... σε 56 εκατομμύρια μερίσματα. Και ποσό μάζεψε το κράτος 14 εκατομμύρια φόρο. Το φόρο μας. Δείτε τώρα. Το φόρο κοιτάμε. Αυτό το στοιχείο, όταν θα το πάνε σε λίγο στα κόμματά τους, θα χτυπάει ο ένας το κεφάλι στον τοίχο με τον άλλον. Το 12 είχε 25% φόρο. Η μέτοχη ήταν 12.500. Ελάχιστη. Το ποσό που μαζεύτηκε από τα μερίσματα ήταν 500... 14 ο φόρος, Γιώργο, αυτό είναι ο φόρος. Ο φόρος ήταν 14 εκατομμύρια. Όταν ο φόρος πήγε στο 15%, δείτε εδώ, εδώ, από 14, το 16, ο φόρος από το 25 πήγε στο 15. Δηλαδή έπεσε κατά 10 σκαλιά, έτσι. Ναι, και πάλι... Αυξήθηκαν οι μέτοχοι κατά 20.000. 1,8 δις από 56 εκατομμύρια. Μοιράστηκαν έσοδα και είχε το κράτος σπέρεξε 220.000. Ακούστε, έπεσε 220 ο φόρος, εκατομμύρια. Ακούστε. Αλλά αυξήθηκαν τα έσοδα. Έτσι, έπεσε ο φόρος από το 25 στο 15 και το κράτος, ενώ έπαιρνε 14 την προηγούμενη χρονιά, τώρα πήρε 220. Και έκανε μια αναλογία, τη διασπορά του εισοδήματος. 1,8 δις. Πάμε. Τώρα πάμε που να δούμε πήγε τι γίνεται... το 20 στο 5, δηλαδή
από το 25 στο 15 και το 5, οι μέτοχοι σκάσανε μύτη 324.000, το ποσό που μαζέψαν τα 4 δις και το κράτος πώς έβαλε στην πάντα 200 εκατομμύρια. Αυτό τι λέει Γιώργο, να το ερμηνεύσω με ένα σχόλιο. Όσο μεγαλώνεις το φόρο, τόσο μικραίνει η αντίστροφα. Και όσο το μικρύνε, λέει και κάτι άλλο όμως. Πάμε τώρα στους μικρομετόχους. Τι είναι αυτοί όλοι οι 324, είναι αυτό που είπε Γιώργο προηγουμένως. Τι είναι, να αναλύσουμε λίγο τη μικρομεσαία επιχείρηση. Είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση, μια ανώνυμη, μια ΕΠΕ, μια ΙΚΕ, η οποία είναι οικογενειακή. Εργάζονται, γιατί μέσα από το κέρδος είναι και η εργασία των μετόχων. Είναι το ζευγάρι, δεν είναι μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα, εξηγήστε στον κόσμο. Εξηγήσουμε λοιπόν στον κόσμο μικρή ότι αν μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις. Ένα από το επειδή τα ξέρεις καλά, να το κάνουμε λιανόματα. Να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις. Τα μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τα λογιστήριά τους. Έχουν λογιστές που είναι καλύτεροι από τους υπουργούς οικονομικών. Εμένα μου το είπε ένας λογιστής. Μου λέει, μου προτείνουν τα κόμματα να πάω. Πάω υπουργός οικονομικών, θα με βρίζουνε. Άμα κάτσω σε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση, θα έχω 5 φορές μεγαλύτερο μισθό και θα είμαι μάγκας. Κύριε Αυτιά, και γιατί να πάω. Στις μεγάλες επιχειρήσεις και στα μεγάλα σχήματα υπάρχουν συμβάσεις διπλής φορολόγησης που αυτά σκορπούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν μπορεί και να μην πάρει χώρο. Παίρνω και μια μεγάλη. Παίρνω τον Παρθενό Γιάννη. Θέλω να πάω στο πολιτικό. Όχι, δεν θέλω ονόματα. Γνωστές επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε ονόματα εδώ τώρα. Όχι, δεν εδώ θέλω μιλάμε να, για τους μικρούς. Να κάνω κύριε διαφήμιση. Αφήστε να το πάω. Αυτό το πράγμα αφορά μικρές επιχειρήσεις, ναι ή όχι. Ακριβώς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπράβο. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περισσότερες μεγάλες αφορά. Περισσότερες μεγάλες. Μικρές. Έχει και μικρή επιχείρηση. Πολύ λίγες. Πολύ λίγες. Η, να είμαστε με μερίσματα πολύ λίγες. Η κατάταξη των επιχειρήσεων, γιατί έχουμε. Και, να πάμε και εκεί, από ανώνυμη. ΕΠΕ, γιατί μιλάμε για διπλογραφικά βιβλία. Δεν αφορά μικροεπαγγελματίες. Όχι μικροεπαγγελματίες, είναι ατομικές επιχειρήσεις. Γιατί εκεί είναι τα φορολόγητα, δεν έχουν και μερίσματα. Μιλάω μια επιχείρηση που είναι εισηγμένη, για παράδειγμα, να μην πάρω όνομα. Έτσι. Αν θέλει, αν της ακριβήνει στο μέρισμα, τι κάνει λοιπόν. Αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, λέει μεν υποχρεωτικό μέρισμα, αλλά με 90% πλειοψηφία δεν δίνει μέρισμα. Και ρωτώ εγώ. Εγώ που έχω ο μικρομέτοχος που πήγα και έβαλα τα λεφτά μου, θα πάρω μέρισμα. Όχι. Άρα λοιπόν, αφού λοιπόν η πολιτική. Η πολιτική με ΙΤΑ έχει βγάλει 15%. Η πολυεθνική εταιρεία. Πάμε στη μεγάλη, να την εξετάσουμε. Δεν θα δώσει μερίσματα, θα τα κάνει διαφορετικά. Εδώ, άρα, εδώ Γιώργο, στην εικόνα. Ελάτε, παιδιά, τέλος, να το καταλάβει ο κόσμος. Εδώ στην εικόνα του κύριου Αυτιά υπάρχει περιθώριο για λελογισμένη παρέμβαση της κυβέρνησης, γιατί βλέπετε. Μάλιστα, καθίστε, κύριε Χριστόπουλε. Στον τρίτο πίνακα έχουμε 1,8 δις. Ναι. Όπου εισεπράκτησαν 220 και ύστερα έχουμε 4 δισάρα. Έπεσε όμως ο φόρος. Έπεσε. Άρα υπήρχε όταν μεγαλύτερη, ο φόρος, άρα μεγαλύτερη ωφέλεια των μερισματούχων. Λοιπόν, να το λέμε. Ναι, αλλά έπεσε ο φόρος. Άνοιξαν και περισσότερες επιχειρήσεις ενδεχόμενα. Έγινε και ίδρυση περισσότερων επιχειρήσεων ενδεχόμενα. Το τελευταίο που πει ο καθηγητής, για ακούστε κάτι δύο λεπτά. Γιατί στους αριθμούς. Η λελογισμένη παρέμβαση. Έρχεται ο άνθρωπος που πρόβλεψε το 40%. Δεν θα σας πω ποιος είναι. Θα τον δείτε σε λίγο. Δώστε μου πάλι την κάρτα. Λέει ο Αλέξης Μητρόπουλος κάτι πολύ σοφό. Από τον πίνακά σας προκύπτει. Από τον πίνακά σας. Εδώ ο φόρος από το 25 πήγε στο 5. 5. Επόμενο ήταν. Μοιραστήκανε περισσότερα ναι, οι μπέλτε. Αλλά επόμενο ήταν τα 220 να γίνουν έτσι, 200. Αλλά παρέμεινε σταθερό το 2. Έτσι. Έτσι. Αυτή η διαφορά. Και αυξηθήκαν και οι μερισματούχοι. Και αυξηθήκαν και οι μερισματούχοι. Δηλαδή βγήκαν. Κατά 300.000. Ακριβώς. Τώρα, θέλω να πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι. Πολύ σωστή η παρέμβαση του καθηγητή. Έτσι. Και έδωσε τη διάσταση ακριβώς. Ακριβώς. Αυτοί οι μικρομεσαίοι, οι μικρομετοχοί. Ναι, να γκρινιάζονται οι μικρομετοχοί. Είχαν χαθεί και εμφανίστηκαν. Έσκασαν μύτη. Λοιπόν, ευχαριστώ και